Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Είμαστε πολύ πολύ καλά και πολύ χαρούμενοι. Εσείς? Είμαστε πολύ καλά, κυρία Ιωάννου. Καλό μεσημέρι από την Κρήτη, από το Ηράκλειο. Παιδιά, και... μακάρι να ήμουν κοντά σας και να τα λέγαμε ζωντανά, έτσι, η παρέα. Και εμείς αυτό θα θέλαμε πολύ, αλλά επιφυλασσόμαστε να σας φιλοξενήσουμε όποτε καταφέρετε να φτάσετε στο νησί μας. Θα είναι υπέροχο και ειλικρινά το περιμένουμε ανυπομονησία. Λοιπόν, ο χορός της θεάς, και πάμε λίγο να κτηνογραφήσουμε, να δούμε λίγο το βιβλίο στο εσωτερικό του, να μάθουμε πολλές πληροφορίες. Εμείς έχουμε μπει στη διαδικασία να το αναγνώσουμε, ωστόσο δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, αλλά έχουμε πολλές λεπτομέρειες να μάθουμε, γιατί ναι μεν, το είπα και στην αρχή, μπορεί να έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε στο σπίτι, ειδικά για όσους βιβλιοφάγους μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, πολλά αστυνομικά θρίλερ, ψυχολογικά θρίλερ, ένα αρχαιολογικό θρίλερ όμως, έρχεται λίγο να μας πιέσει ένα κουμπάκι στο μυαλό. Αυτό της απορίας και του ερωτηματικού και για το τι θα συναντήσουμε. Ταράξει τα νερά σε αυτό που είχαμε εμείς συνηθίσει να διαβάζουμε έως τώρα. Παιδιά, ειλικρινά χαίρομαι που το λέτε και ειλικρινά χαίρομαι που αυτό το βιβλίο ήταν ένα στοίχημα που κερδίδηκε τελικά. Και λαμβάνω καθημερινά πάρα πολλά μηνύματα από φίλους αναγνώστες που μου λένε ότι το αγάπησαν πάρα πολύ. Το αρχαιολογικό θρίλερ αυτό το είδος και αγάπησαν πάρα πολύ και την τετράδα των πρωταγωνιστών και φανταστείτε μου ζητάνε επιπλέον μια καινούρια περιπέτεια με τους ίδιους ήρωες. Τώρα, αρχαιολογικό θρίλερ, ναι. Αρχαιολογικό θρίλερ. Περιμένω απαντήσεις. Αρχαιολογικό θρίλερ. Ναι, βεβαίως, τώρα εγώ είμαι εδώ. Λοιπόν, αρχαιολογικό θρίλερ είναι ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη ιστορία. Η ιστορία ξεκινάει με την δολοφονία ενός πολύ διάσημου καθηγητή αρχαιολογίας, Νικηφόρου Έξαρχου, ο οποίος έχει ανακαλύψει ένα άγαλμα, φανταστείτε, ανυπολόγιστης αξίας. Και τη σκητάλη παίρνει δύο του κόρες, η Νίκη και η Λέκτρα, οι οποίες κινούνται σε δύο επίπεδα. Αφενός θέλουν να ανακαλύψουν τι συνέβη με το θάνατο του πατέρα τους και αφετέρου να ανακαλύψουν πού έχει κρύψει εκείνος το άγαλμα για να το παραδώσουν στα σωστά πλέον χέρια. Τώρα, σύντροφοι σε αυτό το ταξίδι τους είναι δύο άντρες και σχηματίζεται αυτή η τετράδα που σας είπα προηγουμένως, η οποία ακολουθεί γρίφους και σύμβολα και σημεία παρμένα από την ελληνική ιστορία και μυθολογία που έχει αφήσει πίσω του ο καθηγητής και αυτά τους οδηγούν σε έξι ιερά, τα οποία είναι αφιερωμένα στις έξι θεές του Ολύμπου. Και εκεί λοιπόν αρχίζουν και συλλέγουν πληροφορίες, είναι ένα κυνήγι θησαυρού στην ουσία, ένα κυνηγητό με το χρόνο που κάθε δευτερόλεπτο είναι πολύτιμο. Και κυνηγούνται από φανατικούς συλλέκτες, αρχαιοκάπηλους και μία διαβόητη οργάνωση, την οργάνωση των 55, την οποία κανένας δεν ξέρει τι ακριβώς πρεσβεύει και η οποία φαίνεται να τους ακολουθεί κατά πόντα σε κάθε τους βήμα. Αναφέρατε και στην αρχή της συζήτησής μας ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα για εσάς και νομίζω ότι το έχω εντοπίσει και άλλες φορές να το αναφέρετε. Είναι ένα στοίχημα που κερδίθηκε, αλλά γιατί εσείς το θεωρείτε στοίχημα για τον ίδιο σας τον εαυτό που έχετε ήδη συγγραφικές επιτυχίες στο ενεργητικό σας? Θα σου πω γιατί, Χριστιανά μου, γιατί πολύ απλά αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο ήταν λίγο μια έξοδος από την πεπατημένη μου. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, ήταν η πρώτη φορά που έγραψα ένα αρχαιολογικό θρίλερ. Για όσους φίλους δεν το έχουν ακούσει ακόμα, είμαι παιδί της αρχαιολογίας. Είμαι πτυχιούχος της αρχαιολογικής σχολής. Το αναφέραμε εμείς, μην ανησυχείτε καθόλου, έχουμε ψάξει όλα τα διαγραφικά. Τα είπατε όλα, παιδιά. Λοιπόν, και πραγματικά βγήκα λίγο από την πεπατημένη μου, όπως σας είπα και πριν, σε μία εκδρομή στο Ιερό της Αρτέμιδος στη Βραβρώνα, εκεί που κάθισα λίγο και ηρέμησα και εκεί ήρθε και μου συστήθηκε εντός εισαγωγικών ο καθηγητής, ο αρχαιολόγος. Σιγά σιγά άρχισε να σχηματίζεται στο μυαλό μου η πλοκή της ιστορίας και όντως έφυγα από εκείνο το υπέροχο μέρος, πολύ πιο πλούσια, έχοντας ένα βιβλίο στο μυαλό μου. Που δεν περίμενα κιόλας ότι θα έγραφα. Κι όμως. Μπράβο. Κι όμως. Πολύ περίεργο, πολύ πρωτότυπο, ιδέα καινοτόμα, έτσι, ως προς το κομμάτι το συγγραφικό. Δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε ως... Ένα πολύ απαιτητικό βιβλίο και νομίζω ότι είναι και έτσι. Πολύ δύσκολο να βρείτε και έγκυρες πηγές, γιατί ναι, μεν έχετε γνώση αρχαιολογίας φυσικά, αλλά πρέπει να ψάξεις διεξοδικά για να μπορέσεις να γράψεις ένα βιβλίο που να έχει και βάσεις ιστορικές. Γιατί δεν είναι μόνο προϊόν μυθοπλασίας, να υποθέσω, είναι ένα κράμα και των δύο. Αυτό έχει όντως ιστορικές και αρχαιολογικές πηγές, τις οποίες μπορεί κάποιος να αναζητήσει, δηλαδή διαβάζοντας το βιβλίο.
Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Λοιπόν, καταρχήν μιλάτε πολύ σωστά. Έγινε πάρα πολύ εντελεχής έρευνα. Διάβασα πάρα πολύ για αυτό το βιβλίο. Και προσέξτε, δηλαδή, συνέλεξα έναν όγκο, τεράστιο όγκο πληροφοριών, από τις οποίες μπαίνουν επιλεκτικά συγκεκριμένες πληροφορίες, τόσο όσο να δημιουργήσουν έτσι πολύ ενδιαφέρον στην όλη πλοκή και παρόλα αυτά επίσης να μην μπουκώσουν και τον αναγνώστη. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι μου έγραφαν μηνύματα φίλοι αναγνώστες και μου έλεγαν ότι είχα δίπλα μου, λέει, το Google, το κινητό, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη. Λοιπόν, και έψαχνα να βρω τις τοποθεσίες, τα σύμβολα και όλα αυτά τα οποία γράφονταν μέσα στο βιβλίο για να μπορέσει έτσι να έχει μια καλύτερη εικόνα. Και είναι πολύ όμορφο για μένα που επανασυνδέονται οι άνθρωποι με την πολιτιστική τους κληρονομιά, την πολιτιστική μας κληρονομιά, μέσω ενός βιβλίου. Και είναι πολύ όμορφο. Και είναι ένα εγχείρημα που θα τολμούσατε ξανά, ίσως με κάποιο άλλο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Ήταν τόσο δύσκολο για εσάς που χρειάζεται λίγη ξεκούραση και να εντρυφήσετε σε κάτι τελείως διαφορετικό και να μας δώσετε κάτι τελείως διαφορετικό, γιατί μάλλον έτσι μας έχετε συνηθίσει πια. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Θα ήταν χαρά μου να ξαναγράψω κάτι τέτοιο. Βεβαίως, εννοείται με εντελώς διαφορετική πλοκή. Mm. Μου το ζητάνε επίμονα και εκεί που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, πλέον έρχομαι και λέω ποτέ μιλες ποτέ. Είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θέλει ικανότητες για να καθίσεις να γράψεις ένα αρχαιολογικό μυθιστόρημα που η βάση του σίγουρα είναι πηγές, όπως είπαμε, ιστορικές προηγουμένως, αλλά νομίζω ο αναγνώστης εκεί που ξαφνικά χάνεται στην πλοκή, χάνεται με την πλοκή γιατί έχει απίστευτες ανατροπές, ταυτόχρονα αρχίζει να πιστεύει και να μπει στη διαδικασία ότι αυτό που διαβάζει είναι μια πραγματική, αληθινή ιστορία. Αυτό είναι το μοναδικό και το μαγικό της υπόθεσης. Η αλήθεια είναι ότι το έχουν χαρακτηρίσει πάρα πολύ ως κινηματογραφικό. Είναι ένα γρήγορο έργο. Ναι, έχει πολύ καταιγιστική εξέλιξη, δηλαδή οι ήρωες παίζουν ένα παιχνίδι με το χρόνο, δίνουν μια μάχη με το χρόνο. Και φανταστείτε ότι όταν το έγραφα, επειδή ήταν πάρα πολύ γρήγορη η εξέλιξη, μετά σκέφτηκα να αναπτύξω λίγο και τις ιστορίες των ηρώων. Και έτσι λοιπόν έχουμε λίγο τα συναισθήματα που έρχονται σε ένα αντίβαρο και ξεκουράζουν και τους ίδιους τους πρωταγωνιστές, αλλά και τον αναγνώστη από όλο αυτό το τρέξιμο, το διαρκές τρέξιμο. Και έρχεται ο φτερωτός θεός έρωτας, ο οποίος πολλές φορές στη ζωή μας έρχεται την πιο ακατάλληλη στιγμή. Είναι ένα έντονο στοιχείο που αγαπάτε πολύ να προσθέτετε στα βιβλία σας. Μα το αγαπάω. Ούτως ή άλλως είμαι ψυχοθεραπεύτρια και αγαπώ πάρα πολύ τις ανθρώπινες διαδράσεις, τις συμπεριφορές, τους πόθους, τα πάθη, τους μεγάλους έρωτες. Και έτσι λοιπόν μπήκαν και δύο μεγάλοι έρωτες στο βιβλίο και με βοήθησαν να αναδείξω και την πολύ ανθρώπινη, την πολύ τρυφερή πλευρά των πρωταγωνιστών. Και συζητάμε και για ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε τον Νοέμβρη και έχει ήδη αποσπάσει τόσες διθυραμβικές κριτικές και πολλά συγχαρητήρια. Αναμένουμε για το επόμενο. Αναμένουμε για το επόμενο. Σας ευχαριστώ. Βεβαίως και ήταν μεγάλη μας χαρά που σήμερα συνομιλήσαμε μαζί σας, κυρία Δήμητρα Ιωάννου. Είστε επανειδήν με κάτι νέο. Επίσης, καλά να τελειώσουμε εμείς πρώτα το. Εντάξει, σε εμάς λίγο έμεινε όμως και χρειαζόμαστε το επόμενο. Εντάξει. Πώς θα γίνει. Σιγά-σιγά. Και αν έχουμε απορίες, σας στείλουμε. Δέχεστε μηνύματα. Είτε δέχεστε. Εμένα. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Δέχεστε μηνύματα, δέχεστε απορίες και ερωτήσεις γενικότερα για τη συγγραφή. Βεβαίως, βεβαίως. Παιδιά, έχω πολύ πολύ ανοιχτή γραμμή με όλους τους φίλους που θέλουν να επικοινωνούν μαζί μου για τα βιβλία. Είναι μεγάλη μου χαρά να συζητάμε για τη λογοτεχνία. Οπότε, όποια απορία, πρόσδεκτη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.